ένας δημοσιογράφος. Γιατί πάνε ρώτατε, δεν έρχονται από αυτούς τους μετανάστες, που δεν είναι μετανάστες, ούτε οικονομική μετανάστες, είναι εισβολή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σχεδιασμένη από την νέα τάξη πραγμάτων για να ανακατώσει τους πληθυσμούς της Ευρώπης, να προκύψει ένας καινούριος πληθυσμός που να έχει ανάγκη, προσέξτε το τελευταίο, μια καινούργια θρησκεία. Μια πανθρησκεία. Αυτό είναι σχέδιο παλαιών σιωνιστικών, το οποίο τώρα εφαρμόζεται και θα επιμένουν να το εφαρμόσουν. Διότι υπάρχουν μυστικές δυνάμεις πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις που προωθούν αυτά τα σχέδια. Προηγήθηκε ο ηθικός πόλεμος σε όλον τον Ντουνιά και ανατράπην όλοι ο ηθικός κώδικας της χριστιανοσύνης. Σήμερα οι άντρες γίνονται γυναίκες, οι γυναίκες γίνονται άντρες. Όλοι ξέρετε τα σύμφωνα συμβίωσης, τις υιοθεσίες, τις περίεργες, τους περίεργους γάμους. Μετά ήρθε ο οικονομικός πόλεμος. Έγινε ο νους της γυναίκας, μετά έγινε ο νους των παιδιών μας, των εγγονιών μας. Και τώρα σου λέει πρέπει να γίνουμε και τον νου των παπάδων και των δεσποτάδων.